Καλησπέρα, κοπέλια. Είναι γεγονός. Η κριτική ομάδα θα κατεβεί φέτος στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Εδώ θα σας περιγράψω τις 11 κοζαλίδες οι οποίοι θα αγωνιστούν για το κριτικό ελληνικό εθνόσημο. Κάτω από τα τέλεια της κριτικής ομάδας θα βρίσκεται ο Γωνιανός. Στο κέντρο της άμυνας βρίσκεται ο Γαργανουράκης μαζί με το Χαρούλι. Ο Γαργανουράκης βροντοφωνάζει. Ποιος είναι αυτός που τόλμησε εμένα να περάσει? Είναι τρελός, είπε θύμα τα πόδια του να σπάσει. Στο πλάι της κριτικής άμυνας βρίσκεται ο Μαρτσάκης μαζί με τον Κάτι. Στο 6 ο Αλεξομανόλης. Στο 10 υποστηρίζει ο Στρατάκης ο Νικολής μαζί με τον Σταυροκοβασίλη, ο οποίος είναι ο καπετάνιος της κριτικής ομάδας. Στο πλάι της επίθεσης της κριτικής ομάδας είναι ο Κουνάλης ο Μιχάλης μαζί με τον Τζουλιαδάκη. Και μπροστά στην επίθεση ο Αχιλέας ο Δραμουντάνης, ο οποίος θα σκοράρει αν ελιπώσει για φέτος. Προπονητής της ομάδας είναι ο Βιτόρος με τη γνωστή ατάκα ο Ξαναπέντινε. Βοηθός προπονητή ο Ζαλάφτης, ο οποίος εμψυχώνει τις ποδοσφαιριστές μας με 2-3 μαντινάκια πρόχειρα που τα έχει γράψει στον παγκό. Πρόεδρος της κριτικής ομάδας ο θρυλικός Ψαραντώνης. Οι προϋποθέσεις για να κατεβεί η κριτική ομάδα στο Μουντιάλ της Ρωσίας είναι οι εξής. Πρώτος κανόνας. Οι 11 παίχτες της αντίπαλης ομάδας και οι 3 διαιτητές οι οποίοι θα σφυρίζουν ανελιπώς θα είναι υποχρεωμένοι να πιούν ένα κουπαλίδι από τον κάθε πρωτοσφαιριστή της κριτικής ομάδας. 2. Το γκαζόν κουρεύεται από τα στόματα ή τον προβάντο. Δεν χρησιμοποιούμε μηχανές. 3. Οι παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται στις γραμμές της κριτικής ομάδας είναι υποχρεωμένοι να χαιρετούν τους ανθρώπους που κάθονται στις κερκίδες σε περίπτωση που φανούν στα επόμενα γλένδια. 4. Οι παίχτες μας έχουν μεγαλώσει με ήθος και αρχές στα χωριά τους. Απαιτούμε το σεβασμό απέναντι στα πρόσωπά μας. Σε περίπτωση που δεν νιώσουμε σεβασμό, αρχίζουν μέσα στο γήπεδο κατά κοπανίδια, κατά βροντίδια, κάτσουνε κλωτσίδια, ίδια πως είναι κάτιδες. Λοιπόν, σε περίπτωση που διακοπεί ο αγώνας, δεν φέρω με ευθύνη. 5. Εάν η αντίπαλη ομάδα, με συγχωρείτε για το λάθος μου, είναι διατεθειμένη να μας δώσει το παιχνίδι φιλικό, αυτά τα πάντα. Θα μας δώσει το παιχνίδι και στη λήξη το θα αρχίσει ένα γλέντι με μαντολίνο, λαούτο και λύρα και άφωνα κουπαλίδια. 6. Σε περίπτωση που οι κριτικοί κοζαλίδες σηκώσουν ή το έπαθλο της Ρωσίας, θα σας καλέσουμε όλους στο κοτσίνι για μια αξέχαστη βραδιά. Τα λέμε την ταχινή, εσυντονιστείτε στην ΕΡΤ.